Βεβαίως, το πρώτο πρέπει να πούμε είναι ότι όσο κι αν τσακώνεστε για τα περιόνου σκιάς, τη συμφωνία σας με τον πυρήνα του νομοσχεδίου όλοι σας δεν μπορείτε να την κρύψετε. Σας ενώνουν άλλωστε οι ευρωπαϊκές σας οδηγίες. Τώρα, το σημερινό νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνονται στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα τρεις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διέπεται από μία θεμελιώδη αρχή, η οποία το διαπερνά από την αρχή ως το τέλος. Ποια είναι αυτή? Μα φυσικά αυτή η αρχή, σύμφωνα με την οποία η οποιαδήποτε ανθρώπινη δημιουργία, καλλιτεχνική ή μη, λογίζεται, δεν λογίζεται παρά ως ένα εμπόρευμα στην αγορά και άρα ως τέτοιο, ως εμπόρευμα ρυθμίζεται και λειτουργεί. Θα μου πείτε τώρα, και πού είναι το παράξενο? Το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε είναι στη φύση του όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, πνευματικά και υλικά, να τα μετατρέπει και να τα λειτουργεί ως εμπορεύματα με κίνητρο και σκοπό το κέρδος. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, το πιο σπουδαίο εμπόρευμα, αλλά και το πιο φθηνό ταυτόχρονα, γιατί από αυτό ακριβώς βγαίνει το κέρδος, δεν είναι άλλο από την εργατική δύναμη. Τη σωματική και την πνευματική. Εργατική δύναμη που είναι η κύρια βεβαίως προϋπόθεση οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας, είτε υλικής είτε πνευματικής. Από εδώ όμως ακριβώς ξεκινά και η ρίζα του προβλήματος. Και μάλιστα οποιοδήποτε κοινωνικού προβλήματος στην κοινωνία που ζούμε. Και αυτή η εγγενής τάση του καπιταλισμού να εμπορευματοποιεί τα πάντα για χάρη του κέρδους οδηγεί, όπως βλέπουμε κάθε μέρα, και στο να εμπορευματοποιεί συνεχώς και σε όλους τους τομείς, εκτός των άλλων, και όλα τα πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα της ανθρώπινης κοινωνίας. Τι συνέπειες έχει τώρα όλη αυτή η εμπορευματοποίηση της πνευματικής δημιουργίας, της τέχνης και του πολιτισμού? Πολλές συνέπειες και ποικίλες. Πρώτα-πρώτα, να μπαίνουν όλο και περισσότερα εμπόδια, οικονομικά εμπόδια, λόγω της υψηλής τους τιμής, στην πρόσβαση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων στα πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματα υψηλής ποιότητας. Συνεπώς, η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης πνευματικής δημιουργίας λειτουργεί σε βάρος της καθολικής πρόσβασης του λαού σε αυτή τη δημιουργία. Και ύστερα, όλη αυτή η εμπορευματοποίηση καταλήγει να αποβαίνει τελικά και σε βάρος του ίδιου του δημιουργού, του πνευματικού δημιουργού, αφού τον αποξενώνει εν τέλει και υλικά και πνευματικά από το ίδιο το δικό του το έργο, το δημιούργημα. Ποιος είναι τώρα εδώ ο μεγάλος κερδισμένος όλης αυτής της εμπορευματικής διαδικασίας? Μα ποιος άλλος από τα μονοπόλια της κάθε μορφής τέχνης και συνολικά του πολιτισμού? Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ανθρώπινης και πολιτιστικής δημιουργίας, αν και αμέτοχοι στην οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία, ουσιαστικά είναι η μεγάλη κερδισμένη από αυτήν, και ακριβώς αυτό, μα αυτό έρχεται να ενισχύσει και να προωθήσει το σημερινό νομοσχέδιο. Και για να δούμε, αποτελεί άραγε αυτό το νομοσχέδιο έναν ξαφνικό κεραυνό ενεθρία? Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για την νομοθετική συνέχεια του νόμου 4481, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Συνέχεια του είναι. Μια νομοθετική συνέχεια ασφαλώς προς το χειρότερο για το λαό. Κάτι που άλλωστε, όπως βλέπουμε, συμβαίνει και σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του ΚΚΕ ότι κάθε επόμενη αστική κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενή της, αφού αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες του συστήματος. Το νομοσχέδιο λοιπόν, το οποίο σήμερα φέρνει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, ενσωματώνει μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2006, αλλά και δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Απρίλη του 2019, όταν κυβέρνηση στη χώρα μας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος και συμφώνησε βέβαια με αυτές και τις περασπίζεται βεβαίως όπως είδαμε και σήμερα και εδώ μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Να πώς εξασφαλίζεται η συνέχεια του κράτους και να πώς συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική με μοχλό μάλιστα και την εναλλαγή των διαφόρων αστικών κυβερνήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ευρωενωσιακή οδηγία 2789 και η αποκριστάλλωσή της με το σημερινό σχέδιο νόμου σε ελληνικό δικαιϊκό κανόνα πια, έρχεται στην ουσία να κάνει τι? Έρχεται να θεσμοθετήσει και να επισημοποιήσει μία σειρά πρακτικών στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες παγιωμένες ήδη εδώ και χρόνια, ήρθε η ώρα να λάβουν πλέον και το χαρακτήρα του νόμου. Αυτό κάνει. Το σίγουρο είναι ότι και ο νόμος 2121 του 1993 από την τότε Νέα Δημοκρατία και ο νόμος 4481 από το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά και ο σημερινός, αποστολή τους έχουν να ενισχύσουν και να θωρακίσουν το χαρακτήρα, όπως είπαμε, της πνευματικής δημιουργίας ως εμπορεύματος, ως καταναλωτικού προϊόντος προς πώληση. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή και στη βάση της ενσωμάτωσης στη χώρα μας όλων αυτών των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που τίθενται με αυτό το νομοσχέδιο. Ο πρώτος από αυτούς τους στόχους, ολοφάνερος, ομολογημένος, είναι η γρήγορη προώθηση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου της λεγόμενης πολιτιστικής αγοράς και φυσικά η ενοποίηση κατά προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ψηφιακής πρώτα και κύρια αγοράς. Δεύτερον, η ρύθμιση, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, η ρύθμιση του ανταγωνισμού ανάμεσα στους παρόχους περιεχομένου και στους εμπορικούς παραγωγούς αυτού του περιεχομένου. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος μένεται κυριολεκτικά τα τελευταία χρόνια άγριος και αδυσόπιτος ανάμεσα στους διαδικτυακούς μονοπωλιακούς ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μία και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής από την άλλη. Και τρίτον, με βάση τα παραπάνω, το νομοσχέδιο επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την αντικειμενικά, την έτσι κι αλλιώς δηλαδή, στο σύστημα που ζούμε, πιο αδύναμη θέση των πραγματικών παραγωγών και δημιουργών του πνευματικού, του πολιτιστικού πλούτου και ευνοεί, με τρόπο μάλιστα προκλητικό και σκανδαλώδη, τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ουσιαστικά το μόνο που κάνουν, το μόνο που προσφέρουν, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, είναι να εκμεταλλεύονται το έργο αυτών των παραγωγών και των δημιουργών. Πώς τεκμηριώνονται όλα τα παραπάνω? Ακούστε, δεν αρκούν παρά ορισμένες διατάξεις, παραδείγματα από το νομοσχέδιο. Πρώτα-πρώτα, σε όλο το νομοσχέδιο, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλού εμφανίζονται ως δικαιούχοι και αλλού ως δημιουργοί. Η υιοθέτηση όμως της έννοιας δικαιούχος, η οποία παρισφρεί στις διατάξεις του σχεδίου νόμου και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γενικευτεί, μία έννοια με την οποία συμφωνούν βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, όχι απλά δεν προσφυλάσσει και δεν υπερασπίζεται τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές και τους εκτελεστές, γιατί και αυτοί είναι συνδημιουργοί, αλλά αντίθετα αυτή η έννοια στρώνει το δρόμο ώστε να συμπεριληφθούν γενικά ακόμα στην έννοια των δικαιούχων, δηλαδή ακόμα και όσοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν και να εμπορευτούν μια οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία. Και αυτοί βεβαίως δεν είναι όποιοι και όποιοι. Δεν είναι άλλοι από τις εταιρείες διανομής και τα μεγάλα μονοπόλια στο χώρο του πολιτισμού. Γι' αυτό άλλωστε και η έννοια αυτή αποτελεί την ψυχή, τη βασική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής οδηγίας που σήμερα ενσωματώνεται με έψιλον το ε στο ελληνικό δίκαιο. Η θέση του ΚΚΕ αντίθετα προς την οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι για να διακρίνονται η πραγματική παραγωγή από τα παράσιτα πρέπει ρητά να αναφέρονται παντού ως δημιουργοί, ως εκτελεστές, ως ερμηνευτές. Παραμένει δυστυχώς, παραπέρα για τους δημιουργούς, ερμηνευτές, εκτελεστές, η πρόβλεψη του νόμου του 1993 και άρα η συνεπαγόμενη καθιερωμένη πρακτική με την οποία υποχρεώνονται οι δημιουργοί, ερμηνευτές, εκτελεστές κάτω από την πίεση
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων να αναγκάζονται να παραχωρούν μονάχα μία φορά, άπαξ, την άδεια χρήσης του έργου τους και χωρίς μετά να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση της παραχώρησης όποτε το θελήσουν για κάθε παραδείγματος χάρη επανάληψη χρήσης του έργου τους. Άρθρο 3, παράγραφος 1. Όποιος δηλώνει δε ερευνητικός οργανισμός, από τα λογής-λογής ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι τα ερευνητικά ιδρύματα επιχειρηματικών ομίλων και μυστικών υπηρεσιών, γιατί έχουν και αυτοί ερευνητικά ιδρύματα, αποκτά αυτός τη δυνατότητα εξόρυξης, συγγνώμη για τη λέξη, κειμένων και δεδομένων. Το θέμα βέβαια εδώ δεν είναι μόνο η κακοποίηση της γλώσσας, αφού τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς και δεν είναι ορυκτά, αλλά η ουσία η οποία βέβαια βρίσκεται στο ότι και έτσι και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η βασική κατεύθυνση του νομοσχεδίου για την ανεμπόδιστη διείσδυση και επιχειρηματική δράση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στον χώρο του πολιτισμού. Για να θεωρηθεί δε ένα έργο ως μη διαθέσιμο στο εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 13, δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς, προβλέπεται η περίοδος των 10 χρόνων. Είναι εξαιρετικά μικρή, κυρία Υπουργέ, αυτή η περίοδος και πρέπει δραστικά να αυξηθεί. Όμως, και εδώ είναι ολοφάνερη η πρόθεση να ευνοηθούν κάποια ιδρύματα, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται έργα χωρίς άδεια των δημιουργών. Ιδρύματα τα οποία ονοματίζονται ως ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να καθορίζεται όμως ποια ακριβώς είναι αυτά τα ιδρύματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ό,τι δηλώσεις είσαι δηλαδή. Γενικεύεται η δυνατότητα χορήγησης από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της συλλογικής άδειας με διευρυμένη μάλιστα ισχύ και χωρίς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ, χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού, του ερμηνευτή, του εκτελεστή, δεν θα σταματήσουμε να λέμε και τις τρεις αυτές λέξεις, άρθρο 14, πρόκειται φυσικά για μια απαράδεκτη, πέρα για πέρα και επικίνδυνη διάταξη, η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στους κλάδους των δημιουργών, καθώς συνιστά βίαιη υφαρπαγή δικαιώματος. Από τη σκοπιά όμως των στόχων του νομοσχεδίου, αποτελεί εργαλείο για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, ειδικά στην περίπτωση που στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συμμετέχουν από κοινού με τους δημιουργούς και κάποιοι που εκμεταλλεύονται τα έργα τους, γιατί συμβαίνει και αυτό. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία σύμφωνα με τις ενωσιακές τάσεις και κατευθύνσεις διευρύνεται. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των δημιουργών. Τα ίδια και με το άρθρο 16, στο οποίο αντανακλάται και περιγράφεται όλη εκείνη η πίεση την οποία ήδη υφίστανται και η οποία βεβαίως αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα με το άρθρο αυτό, την πίεση που υφίστανται οι δημιουργοί και οι συγγενικοί να παραχωρούν άδειες έναντι πολύ χαμηλών αμοιβών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το δικαίωμα των εκδοτών πνευματικών και καλλιτεχνικών έργων, ξέρετε πόσο διαρκεί, 50 ολόκληρα χρόνια. Και μετά έχουν αυτοί και το δικαίωμα επανέκδοσης. Ενώ τα ποσοστά που προβλέπονται για τους δημιουργούς είναι ελάχιστα, είναι πολύ χαμηλά. Όπως βλέπετε, τελειωμό δεν έχουν τα προνόμια στους μεγαλεμπόρους της τέχνης. Καταργείται ουσιαστικά το δικαίωμα των δημιουργών να αποσύρουν το έργο τους και να αιτούνται αστικές κυρώσεις όταν κρίνουν ότι αυτό το έργο προσβάλλεται. Για να χρυσώσετε μάλιστα αυτό το χάπι, τους παραχωρείται, λέει, το δικαίωμα αυτοί οι δημιουργοί να υποβάλουν και σχετική καταγγελία, αν χρειαστεί, την οποία όμως τους ζητάτε και να την αιτιολογήσουν, δεόντως μάλιστα, όπως γράφεται. Ο τίτλος αυτού του άρθρου θα μπορούσε να είναι «Πώς τα θύματα της ληστείας θα καταφέρουν να πείσουν τον ίδιο τους το ληστή για το δίκιο τους». Το άρθρο 21, ένα πολύ κρίσιμο άρθρο για τα δικαιώματα των δημιουργών, εκτελεστών, ερμηνευτών, από την αρχή το θέτει τους δημιουργούς σε μειονεκτική θέση, καθώς προβλέπει ότι ο καθορισμός της αμοιβής τους θα γίνεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Δηλαδή κάτω από τους ανισότιμους, αντικειμενικά ανισότιμους όρους που θα θέσει αυτός που θα εκμεταλλευτεί το έργο του. Γιατί όπως ξέρουμε μόνο ελεύθερη δεν είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Το πρόβλημα προσπαθείτε να το κρύψετε, αλλά δεν κρύβεται αυτό ούτε κάτω από τις γενικόλογες και ακαθόριστες διατυπώσεις περί κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής που έχετε βάλει. Και έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζει ότι το νομοσχέδιο, λέει, ευνοεί
τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που δεν είναι δημιουργία αλλά έμποροι, της ΑΟ δηλαδή και όχι τους ΟΣΔ. Καλά, τι νομίζετε ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου δηλαδή? Ποιος τις νομοθέτησε τις ΑΟΔ, τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης? Εδώ δεν ήμασταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τις νομοθετούσε το 2017 με το νόμο 4481. Δεν ήταν αυτός πρώτος που τις επιφύλαξε μάλιστα και προνομιακή μεταχείριση έναντι των ΟΣΔ? Εδώ λοιπόν, στο νόμο και τις πρακτικές αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, πατάει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έρχεται να τις ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτές τις ΑΟΔ. Στο 34ο άρθρο, θα πάρω και 2-3 λεπτά από τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε αυτό το άρθρο προβλέπεται το πρωτοφανές να αφαιρείται παντελώς από το δημιουργό το δικαίωμά του να επιτρέπει, να απαγορεύει το δημόσιο δανεισμό του έργου του. Και αυτό το δικαίωμα το μετατρέπεται σε εύλογη αμοιβή. Εν τω μεταξύ, το ύψος αυτής της εύλογης αμοιβής, τέλος πάντων, για φορείς που ανήκουν, εποπτεύονται ή επιχορηγούνται από το κράτος ή την τοπική διοίκηση, τους Δήμους, θα καθορίζονται εντελώς αυθαίρετα για όλους, τους ΟΣΔ. Και τώρα, μεταξύ μας δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι με δεδομένη την τραγική υποχρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης, είναι ορατός ο κίνδυνος το κόστος αυτό να επιβαρύνει τελικά τους ίδιους τους δημότες μέσα μετακυλιόμενο στα δημοτικά τέλη. Τέλος, μερίδιο σε αυτήν την εύλογη αμοιβή, ακούστε, μερίδιο σε αυτήν την εύλογη αμοιβή αποκτούν και οι εκδότες, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την πνευματική δημιουργία. Τώρα, αυτό το πρωτοφανές που εισάγει το νομοσχέδιο και η οδηγία, η σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όλοι σας ορκίζεστε, να αφαιρείται δηλαδή παντελώς από το δημιουργό το δικαίωμά του είτε να επιτρέπει είτε να απαγορεύει το δημόσιο δανεισμό του έργου του, να χάνει δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Βασιλικός κάθε δικαίωμά του στο βιβλίο του το ΖΙΤΑ, ή ο κύριος Βαφέας, ο σκηνοθέτης που ήταν προχθές στην Επιτροπή, το ίδιο το δικαίωμά του σε μια δική του ωραία ταινία, όπως ήταν παραδείγματος χάρη ο έρωτας του Οδυσσέα. Αυτό δεν αποτελεί μια απλή αρνητική ρύθμιση, κυρία Υπουργέ, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Αποτελεί την αρχή της πλήρους αποξένωσης του δημιουργού από το ίδιο του το δημιούργημα. Αυτή είναι όμως τελικά, ναι, αυτή είναι η μοιραία κατάληξη οποιοδήποτε καλλιτεχνικού δημιουργήματος, το οποίο μετατρέπεται, αντιμετωπίζεται και λειτουργεί ως εμπόρευμα. Επομένως, το θέμα της συζήτησης για το πώς αντιμετωπίζεται ένα πνευματικό καλλιτεχνικό έργο, δηλαδή είτε ως κοινωνικό αγαθό, είτε ως κοινωνικό δικαίωμα μάλλον, καθολικής παροχής ή ως ένα απλό καταναλωτικό εμπόρευμα, αυτή η συζήτηση δεν έχει μόνο θεωρητικό, ιδεολογικό περιεχόμενο, έχει, ξέρετε, και πολύ πρακτικές συνέπειες και για τους δημιουργούς και για το λαό. Εδώ ακριβώς είναι που θεμελιώνεται και η αρνητική του ΚΚΕ ψήφος στο νομοσχέδιο αυτό επί της αρχής, αφού και αυτό το νομοσχέδιο βλέπει κάθε πνευματικό και καλλιτεχνικό δημιούργημα ως ένα εμπόρευμα. Καταλήγοντας, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες της ζούγκλας του καπιταλισμού, τόσο για τη λαϊκή πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό, όσο και στους ίδιους τους πνευματικούς, τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς, ποτέ δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε όλα τα δικαιώματα των δημιουργών, των ερμηνευτών, των εκτελεστών. Όμως, στην εποχή μας υπάρχουν πια και με το παραπάνω όλες οι υλικές αντικειμενικές προϋποθέσεις για να υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία όλων των ανθρώπων. Ποιος την εμποδίζει? Μα φυσικά η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα της παραγωγής και της διάδοσης της τέχνης, και όχι βεβαίως τα δικαιώματα των καλλιτεχνών δημιουργών, όπως υπενήσονται κάποιοι και υποκριτικά και στα λόγια τα αναγνωρίζουν δήθεν. Γιατί μόνο μια κοινωνία που μέτρο της προόδου της δεν είναι το κέρδος, αλλά η ολόπλευρη ανάπτυξη υλική και πνευματική των μελών της όλων, δεν έχει αυτή η κοινωνία ανάγκη ούτε από μεσάζοντες παραγωγούς, ούτε από προαγωγούς της τέχνης, ούτε από νομοθετικά τερατουργήματα εν τέλει για τη δήθεν προστασία τους. Όσοι αναζητούν συνεπώς τη λύση, αυτή δεν βρίσκεται μέσα στα όρια της σημερινής αστικής εξουσίας και συστήματος, αλλά στην πάλη για μια άλλη.
εξουσία την εργατική, η οποία θα αποδώσει όλα τα υλικά και πνευματικά επιτεύγματα του πολιτισμού στους πραγματικούς δημιουργούς τους, δηλαδή στον εργαζόμενο λαό. Και στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, βεβαίως, όλοι οι καλλιτέχνες δημιουργοί, απαλλαγμένοι εντελώς από βιοποριστικές έγνες που τους κατατρώνε και οι μηχανισμοί αυτού του είδους, αφού και οι μηχανισμοί αυτού του είδους θα χρηστευτούν, μιας και η έννοια του αναπαλωτρίωτου πνευματικού δικαιώματος θα εξαγνιστεί από όποιους κερδοσκοπικούς και εισπρακτικούς σκοπούς και θα δικαιωθεί φυσικά αποκτώντας εκείνο το ηθικό και μόνο νόημά της που δεν επιτρέπει την παραμικρή αλλίωση του καλλιτεχνικού έργου. Με τα λόγια αυτά κλείνουμε δηλώνοντας ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.